Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τη Δήμαρχο Τύλου, την κυρία Καμά. Χαίρετε, χρόνια πολλά. Γεια σας από την Τύλο, χρόνια σας πολλά. Πώς περάσατε εκεί με παρουσία του Πρωθυπουργού βεβαίως, τη συζύγου του, των παιδιών του. Πείτε μας δύο λόγια, νομίζω ότι όλοι θα ήθελαν να πληροφορηθούν. Περάσαμε μοναδικά, πάρα πολύ ωραία περάσαμε. Mm-hmm. Ήταν πραγματικά ένα διαφορετικό Πάσχα για μας τους κατοίκους της Τύλου. Mm-hmm. Εντάξει, πρώτη φορά επισκέφτηκε το νησί μας πρωθυπουργός για... Επέλεξε το νησί μας οι διακοπές και μάλιστα τόσες πολλές ημέρες. Ναι. Και μας συγκίνησε και μας χαροποίησε ιδιαίτερα αυτό το γεγονός. Φυσικά. Να ρωτήσω, έφυγε ήδη, έχει φύγει ο Πρωθυπουργός από το νησί, σε έχει αναχωρήσει? Όχι, όχι ακόμη, είναι, αλλά ναι. Σήμερα αναχωρεί. Κατά πάσα πιθανότητα σήμερα. Μάλιστα, ναι. Δεν είναι βέβαιο ακόμη. Να ρωτήσω, γνωρίζω την ιδιωτική επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού, αλλά οπωσδήποτε θέλω να σας ρωτήσω και θα μου το επιτρέψετε, αν είχατε μία συνάντηση που να είχε να κάνει με το αξίωμά σας της Δημάρχου και αν συζητήσατε κάποια θέματα για το νησί. Κοιτάξτε, όχι, συνάντηση σε τέτοιο επίπεδο δεν κάναμε, αλλά ήμασταν, όπως καταλαβαίνετε, αρκετές ώρες μαζί. Βέβαια. Οπότε συζητήσαμε διάφορα θέματα που προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, όχι μόνο εμείς στην Τύλο, αλλά και όλα τα μικρά νησιά, τα κριτικά νησιά. Mm-hmm. Ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ για αυτά που άκουγε με προσοχή όσα του λέγαμε. Ναι. Και ουσιαστικά ο ίδιος ήθελε να συνομιλήσει όχι μόνο με εμένα αλλά και με τον κόσμο προκειμένου να αφογκρεστεί και ο ίδιος τα προβλήματά τους. Και πολύ σωστά. Ναι, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση που ακόμη και στον βρέθηκε με τα παιδιά της ομάδας εδώ, της τοπικής ομάδας. Mm-hmm. Και ρώτησε, ενδιαφέρθηκε, μου είπε δεν μπορούμε... Δημαρχία Μαρία εδώ πέρα ζητάνε να κλείσει το μπάσκετ, δεν μπορούμε να το... Γιατί έχουμε ανοίξει το μπάσκετ και επειδή απαγορεύεται να παίζουν πλέον μπάσκετ σε ανοιχτού γήπεδα, ναι. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι και αν έχουμε κάποιο τέτοιο σχέδιο. Και ή κάποια μελέτη ίσως, ναι. Ναι, ναι. Ενδιαφέρθηκε για την ποδοσφαιρική ομάδα τα παιδιά που αγωνίζονται από το 1993... μόνα τους ουσιαστικά χωρίς, ξέρετε, κάποιο χορηγό. Καταλαβαίνουμε. Δεν υπάρχουν, ναι, καταλαβαίνετε πώς είναι αυτά. Ότι πολλές φορές από την τσέπη τους, ας πούμε, πληρώνουν, όλες τις φορές μάλλον πληρώνουν από την τσέπη τους τα χρήματα προκειμένου να μεταβούν σε άλλα νησιά και να πάρουν μέρος στο τοπικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ και ρώτησε για τους πρόσφυγες, για την επίσκεψη που κάναμε το Πάσχα μετά το... στρατόπεδο, πήγαμε στο χώρο που φιλοξενούμε τους πρόσφυγες. Mm-hmm, mm-hmm. Συνομίλησε μαζί τους γιατί αρκετοί από αυτούς πια μιλάνε ελληνικά αλλά και αγγλικά. Mm-hmm. Του είπαμε για το σχέδιο που ετοιμάζουμε προκειμένου να κάνουμε να ενσωματωθούν πια πλήρως αυτοί οι άνθρωποι εδώ και δημιουργούμε μία συνεργασία ντόπια με τους πρόσφυγες προκειμένου να δημιουργήσουμε μία εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων, γιατί ξέρετε η Τύλος παράγει ένα εξαιρετικό κατσικίσιο γάλα και μία ιδιαίτερη τεχνική φτιάχνεται το τυρί εδώ το τοπικό, οπότε είναι ιδιαίτερο. Πώς το λέτε το τυρί αυτό, πώς το λέτε? Δεν έχει ονομασία, είναι το τυλιακό τυρί. Είναι το τυλιακό τυρί, μάλιστα, το κατσική με αυτό κατσικίσιο γάλα. Και, ναι. Και επιπλέον συνομίλησε αρκετή ώρα με τους πρόσφυγες εκεί και με τα παιδιά. Πόσους πρόσφυγες έχετε αυτή τη στιγμή 45, εκεί? 45 φιλοξενούμε. Δεν είναι πρόσφυγες, είναι Σύριοι, οι οποίοι είναι με τις οικογένειές τους. Mm-hmm. Στο χώρο φιλοξενίας που έχει δημιουργήσει ο Δήμος σε συνεργασία με την Υπατέρμοστη. Τώρα το χρηματοδοτεί η Υπατέρμοστία. Και αρκετοί από αυτούς θέλουν να εγκατασταθούν στην Τύλο γιατί ένιωσαν αγάπη, ζεστασιά, η ασφάλεια. Βέβαια. Και βέβαια όλα τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο. Έχουμε φέτος δημιουργήσει μια τάξη υποδοχής και όλα τα παιδιά βέβαια
Όπου μαθαίνουν και τα ελληνικά, έτσι δεν είναι? Και τα ελληνικά, ναι. Βέβαια, ναι, ναι. Ναι. Πολύ ωραία, ναι. Πολύ ωραία. Ναι, ναι. Καλά, η Τήλος είναι, ας μην το, να το πούμε πάλι αυτό, είναι το νησί που πρωτοπορεί, που αντιμετωπίζει τα πράγματα πολύ διαφορετικά πολλές φορές από άλλες περιοχές. Είναι το νησί που... Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαία που είστε ένα τόσο μικρό νησί που δεν ξεπερνάει τους... Το χειμώνα δεν ξεπερνάμε τους 500 ναι. μόνους κατοίκους. Δεν είναι τυχαίο που πάνω σε αυτό το νησί ζουν 15 διαφορετικές εθνικότητες. Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε, ναι, πραγματικά δεν έχουμε, δηλαδή, δεν υπάρχει δηλαδή πρόβλημα. Δεν κοιτάει η κοινωνία, οι άνθρωποι του Τήλου δεν κοιτάνε... Φυλή, χρώμα και τέτοια. Ακριβώς. Ναι, 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 ναι. Είναι βέβαια, σημαντικό. Είχαμε ενδιαφέρθει και πολύ και τον ενημερώσαμε και, για, και είδε βέβαια και το... και να νεώσουμε στο έργο το Τήλος αυτό, Project. Αυτό, αυτό το βεβαίως, οποίο σας κάνει ως αυτόνομο ενεργειακά νησί. Ναι. Και εμείς βέβαια είπαμε ότι ελπίζουμε ότι θα ακολουθήσουμε και άλλα νησιά το παράδειγμά μας και πραγματικά βλέπουμε, ακούμε τέτοια, έχουμε τέτοια, τέτοια νέα, οπότε μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Mm-hmm. Μιλήσαμε βέβαια για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ στα νησιά και έχει να κάνει με την υγειονομική περίθαλψη, καθώς επίσης και με το μεταφορικό ισοδύναμο και με τις συγκοινωνίες γενικότερα. Για τα οποία συζητούσαμε, αν θυμάστε, και στο παρελθόν που είχαμε ξαναμιλήσει. Έτσι. Ναι. Και τι είπε όσον βέβαια, αφορά έχουν αυτά. Γίνει, έχουν γίνει βήματα προς θετική κατεύθυνση. Ναι. Για παράδειγμα, ας πούμε, ελευθερώθηκε επιτέλους η θέση του γιατρού εδώ, του διευθυντή, και οπότε τώρα... βγήκε σε διαγωνισμό η θέση, δυστυχώς όμως δεν είχαμε κάποιον ο οποίος... Να ενδιαφέρεται. Να ενδιαφερθεί, ναι, δυστυχώς. Καθώς επίσης και το, τώρα βέβαια τις ανάγκες καλύπτουμε, εξηγήσαμε ότι καλύπτουμε εδώ με οκλήτες ναι. Φαντάρους. Mm-hmm. Και τώρα αυτό που περιμένουμε βέβαια είναι πια και η ουσιαστική εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου, που εμείς βέβαια από την Τήλο και έχοντας ουσιαστικά... γνωρίσει και παρακολουθήσει τη γενέση του το ενένα του μεταφορικού ισοδυνάμου στην, στην Ελλάδα από τον Τάσο του Μαλιφέρη, αντιλαμβάνεστε ότι το βλέπουμε τελείως διαφορετικά. Βέβαια. Το βλέπουμε ως εργαλείο, ως αναπτυξιακό εργαλείο. Mm-hmm. Και γενικότερα, εντάξει, είχαμε συζητήσει, δηλαδή τέτοιο... Είσαστε γνωστοί, έχετε κάποια... φιλική, ας το πούμε, σχέση από το παρελθόν με τον Πρωθυπουργό. Με τον Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, τον γνωρίσαμε εδώ το 2006, όταν είχε έρθει. Όταν είχε έρθει ξανά. Με τη σύντροφό του, ναι, είχε έρθει για διακοπές, είχε μείνει 10 μέρες στο νησί. Το γνωρίζουμε δηλαδή από τότε. Ναι. Εντάξει, μετά και ως ήρθε ξανά στο νησί το 2016, τότε που από την Ίσυρο ήρθε στην Τήλο για λίγες ώρες. Mm-hmm. Υπήρχε... ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Θανάσης ο Καρτερός διατηρεί εδώ και πολλά χρόνια, έχει σπίτι στην Τήλο, οπότε ήταν και αυτός εδώ κοντά. Mm-hmm. Υπήρχε ανοιχτή πρόσκληση και του είπαμε, ας πούμε, ότι θα χαρούμε πάρα πολύ να την αποδεχτεί κάποια στιγμή, και πραγματικά την αποδέχτηκε τώρα. Δεν το μετάνιωσε. Είμαι σίγουρη ότι δεν το μετάνιωσε, για τη ζεστασιά που εκπέμπει το νησί σας μέσα από τους ανθρώπους του. Είναι γνωστή πλέον πανελληνίως, για να μην πω και έξω από τα σύνορα της Ελλάδας. Και έξω από τα σύνορα. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί εκπροσωπούμε, εντάξει, είμαστε άνθρωποι και μόνο έτσι, μόνο κάτω από αυτό το πρίσμα δηλαδή αντιδρούμε. Και όλες μας οι ενέργειες είναι αυτές, αγάπη για τον συνάνθρωπο και για το περιβάλλον όπου ζούμε. Ναι, αυτό είναι... βέβαια. Αυτός είναι ο κανόνας μας, έτσι. Mm-hmm, αυτός είναι mm-hmm. ο κανόνας μας. Κυρία Καμά, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι ακόμη να μας πείτε, έτσι, κάποιο το οποίο σας έκανε εντύπωση ίσως από τις ημέρες αυτές. Κοιτάξτε, αυτό που με έκανε εντύπωση είναι το πόσο προσιτός ήταν. Ναι. Και το ότι συνομιλούσε με τους ανθρώπους και άκουγε με πολύ μεγάλη προσοχή. Mm-hmm. Όλοι οι κάτοικοι τον αγκάλιασαν και τον καλωσόρισαν ανεξάρτητα από τα πολιτικά τους, πιστεύω. Mm-hmm. Βέβαια ήταν, εντάξει, πολύ μεγάλο, πολύ σπουδαίο, και τον ευχαρίστησαν
για την παρουσία του εδώ. Εντάξει, ήταν ιδιαίτερες, ήταν όμορφες στιγμές που ζήσαμε. Πολύ ωραία λοιπόν. Ευχόμαστε πραγματικά να έχει και κάποιο αποτέλεσμα αυτή η περισσότερη σε μέρες παραμονή του ως πρωθυπουργό πλέον του Αλέξη Τσίπρα στο νησί σας. Είδε αρκετά πράγματα και κατάλαβε πολύ περισσότερο, πιστεύω, ότι σημαίνει νησιωτικότητα, ειδικά για τόσο μικρούς τόπους. Αυτό ακριβώς, γιατί εκεί πρέπει τώρα να δοθεί η βάση. Πιστεύω και όσον αφορά τα χρηματοδοτικά προγράμματα που θα ακολουθήσουν. Αυτό μας έλεγε και στη συνέντευξη που είχαμε προχθές ο Γενικός Γραμματέας, ο αρμόδιος για το ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο κύριος Κορκολής, ότι το επόμενο ΕΣΠΑ πραγματικά επιδιώκει η κυβέρνηση να εκλείψουν αυτές οι ανισότητες, οι ενδοπεριφερειακές που υπάρχουν στη χρηματοδότηση. Ακριβώς, ξέρετε, επειδή 11 με 13 Μαΐου θα γίνει στο νησί μας το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Δικτύου Μικρονησιών. Μάλιστα. Και το Ελληνικό Δίκτυο Μικρονησιών έχει παλέψει πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση, να δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό ταμείο, ΕΣΠΑ 2, δεν ξέρω πώς μπορεί να ονομαστεί, με το οποίο θα χρηματοδοτούνται αυτά τα μικρά νησιά. Μάλιστα. Και οι δήμοι οι οποίοι δεν έχουν τεχνικές υπηρεσίες, γνωρίζετε ότι όλα αυτά τα νησιά είμαστε υποστελεχωμένοι, ειδικά τις τεχνικές υπηρεσίες. Το θέσαμε και αυτό στο Γενικό Γραμματέα και είπε ότι υπάρχει ήδη η πρόβλεψη για να βοηθηθούν. Υπάρχει ήδη η πρόβλεψη και όχι μόνο αυτό, αλλά το Ελληνικό Δίκτυο ανέλαβε τη μελέτη και έχει κατατεθεί η πρόταση προκειμένου να υπάρχουν διαφορετικοί δείκτες αξιολόγησης των έργων για αυτά τα μικρά τα νησιά. Μάλιστα. Και αυτό σημαντικό. Βεβαίως, είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό πραγματικά εγώ τουλάχιστον ως μέλος αυτού του δικτύου χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή την κατάκτηση, γιατί είναι κάτι το οποίο εγώ από το 2012 που είμαι δήμαρχος αυτό το πράγμα το παλεύουμε, ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίζουν την Τήλο, τη Χάλκη, τη Σύμη, την Ίσυρο και τα δικά της τα μικρά τα νησιά και στις Κυκλάδες, όπως αντιμετωπίζουν τη Σύρο, την Κό, τη Ρόδο. Δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση. Έτσι. Ούτε ως προς τις υποδομές, ούτε ως προς τις ανάγκες. Ούτε ως προς τις δυνατότητες λόγω υποστελέχωσης. Έτσι, τραγικής μάλιστα υποστελέχωσης. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθώ, κυρία Καμά, τουλάχιστον ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ για τα παιδιά σας εκεί, να το μεριμνήσετε, να προχωρήσετε με τη βοήθεια κάποιου φορέα σε μελέτη και να χτυπήσετε την πρωθυπουργική πόρτα για να βοηθήσει ώστε να γίνει. Ακριβώς, εδώ είναι η μελέτη, θέλουμε χρηματοδότηση. Ακριβώς. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά γιατί μας δώσατε πράγματι το κλίμα αυτής της παραμονής του Πρωθυπουργού στην Τήλο τις ημέρες του Πάσχα. Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την ανταπόκριση στην άμεση που είχατε απέναντί μου και βεβαίως θα μας δοθεί πολύ σύντομα η ευκαιρία να τα ξαναπούμε γιατί έχετε και αυτό το Μάιο τη συνάντηση, οπότε θα τα πούμε και τότε. Αλλά είμαι σίγουρη ότι εσείς θα πάτε και στο αναπτυξιακό. Βεβαίως, Έτσι, είμαι σίγουρη. Ταξιδεύετε από τη μία πλευρά της περιφέρειας στην άλλη, όπως είχατε έρθει και στην Άξο, γιατί πράγματι ξέρετε, η Νάξος είναι και το νησί που είναι πολύ ούρικο για το δικό μου το νησί. Ναι. Και μάλιστα έχω φέρει και αναμνηστικά από εκεί, τότε που ήμασταν στο Συμβούλιο του Πλαιοκτικού Συγκοινωνιών. Και μου το βλέπουν και μου λένε, μα γιατί είναι τόσο Νάξος στις διάφορες επισκέπτες που έρχονται. Και λέω, παιδιά, είναι πολύ ούρικο αυτό το νησί για μας, γιατί εκεί κατακτήσαμε την τοπική μας και πάλι γραμμή, την πήραμε πίσω και μάλιστα πολύ πιο ενισχυμένη στο συμβούλιο που είχαμε κάνει τότε. Η τοπική γραμμή που συνδέει την Τήλο με... Την Τήλο με τη Ρόδο, με το διοικητικό της κέντρο. Μάλιστα. Ωραία. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα στην Άξο που συνέβη αυτό. Θέλω να έχετε και άλλες τέτοιες επιτυχίες. Είστε πολύ δυναμικοί, πολύ δραστήρια και είμαι σίγουρη ότι θα συνεχιστούν αυτές. Να είστε καλά. Να σας ευχηθώ και πάλι ό,τι καλύτερο για όλα τα νησιά μας. Έτσι. Και υγεία και ειρήνη πάνω απ' όλα. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.